Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι και πάλι σήμερα μαζί σας. Με μια εύκολη συνταγή θα την έλεγα. Σολομό έχουμε να φτιάξουμε σήμερα, με μια σάλτσα κρασάτι και χυλοπίτες. Θα την κάνουμε βέβαια σε τρία στάδια και θα ξεκινήσουμε με τη σάλτσα για να κερδίσουμε το χρόνο. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε για τη σάλτσα είναι κρεμμύδι, ζωμό λαχανικών, κρασί, βούτυρο, λίγο μαϊντάνο και ζωική κρέμα γάλακτος. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ζεσταίνουμε λίγο την κατσαρόλα και ζεσταίνουμε το βούτυρο. Να μαλακώσει πάρα πολύ καλά. Θα σοτάρουμε το κρεμμύδι να μαλακώσει και να γυαλίσει. Σοτάρω το ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Ετοιμάζω και το κρασί. Να αφήνω να βράσει καλά. Μόλις πάρει βράση το κρασί, προσθέτουμε το ζωμό λαχανικών και τα αφήνουμε να βράσει και αυτό. Λοιπόν, βλέπετε ότι βράζουμε τη σάλτσα. Πάμε να ετοιμάσουμε τις χυλοπίτες. Θα τις κάνουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Θα σοτάρουμε ελαιόλαδο, θα αφήσουμε να ζεσταθεί καλά. Μόλις ζεσταθεί το λάδι, σοτάρουμε το κρεμμύδι και προσθέτουμε και τις πιπεριές φλωρίνης. Τώρα τις κόβετε όπως θέλετε εσείς. Μικρό καρέ, μεγάλο καρέ, λουρίδες έτσι ζουλιένα όπως τις έχω κόψει εγώ. Προσθέστε τις χυλοπίτες. Αλατίστε το ζωμό λαχανικών και το νερό. Χαμηλώστε τη φωτιά, κόβουμε το σολομό έτσι σε ωραία κομμάτια. Σε ένα ταψί ρίχνουμε όλα τα υγρά. Και το ελαιόλαδο. Έχω ρίξει και το κρεμμύδι. Ρίχνω και τον άνηθο. Αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύω καλά μες τα υγρά. Έχω ανάψει το φούρνο να πιάσουμε τους 190-200. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει συμπυκνωθεί από ένα λεπτό σουρωτήρι. Ξαναγυρίζω στη φωτιά. Πάω λίγο σε πιο χαμηλή φωτιά. Και βάζω την κρέμα γάλακτος. Αρωματίζω. Πάμε να σερβίρουμε. Βγήκε το φαγητό. Θα κάνω έτσι δύο ωραία πιάτα για να τα δείτε. Βλέπετε έχει συμπυκνωθεί και η σάλτσα μας. Και για να στολίσουμε και λίγο. Καλή απόλαυση.